Αυτές οι Κυριακές ήταν οι μέρες του έρωτα στο Mauthausen. Το αλληλοκοίταγμα επί ώρες ατέλειωτες ανέβαζε στα μεγάλα και βαθιά μάτια την επιθυμία σ' όλη της την ιερότητα και τον σπαραγμό. Το δράμα είναι πως ό,τι ολέθριο γίνεται, αντί να αποτελεί ένα κακό προηγούμενο προς αποφυγή, καταντά μία άδεια για να γίνονται στο μέλλον χειρότερα. Παράγκα, αριθμός 20. Άδειασε στις 5 Μαΐου και κανείς δεν θέλησε να την κατοικήσει πια. Έμεινε σαν ιερός, αλλά και ξορκισμένος τόπος, και τα δύο μαζί. Άμα περνάς νύχτα από εκεί, νιώθεις και δέος και φόβο. Ο Πέτρος σήκωνε κάθε τόσο το κεφάλι και κοίταζε ψηλά σαν να παρακαλούσε. Άμα είδε και αποείδε πως η κατάσταση στον ουρανό δεν άλλαζε, είπε «Ο ήλιος γουστάει να εξηγηθεί, αλλά έλα που του κολλάνε τα σύννεφα». Το νούμερό μου στο Mauthausen ήταν 10205. Δεν το έβγαλα από τη θέση αυτή, ούτε θα το βγάλω. Μέχρι τις 5 του Μάη, αυτά τα νούμερα ήταν σημάδια του φασισμού, του πολέμου, της σκλαβιάς, του θανάτου. Τώρα πρέπει να γίνουν η αντίστασή μας σε όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν σύμβολα δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας, ζωής. Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ελεύθερος και αποφασισμένος να ξαναφτιάξει τον κόσμο όπως θέλει αυτός. Μέχρι που ζηλεύω τους Εβραίους. Όλοι εμείς βρεθήκαμε κατά τύχη σε μια πατρίδα. Αυτοί τώρα χαράζουν τα όνειρά τους πάνω σε χαρτί. Θα χτίσουν πόλεις με τα χέρια τους. Θα φυτέψουν δέντρα στην έρημο.